Καλώς ήρθατε στα e-learning μαθήματα για C++ Programming. Το όνομά μου είναι Δήμητρα Αρκούδα. Πιστεύω ότι παρακολουθώντας αυτό το βίντεο θα καταλάβετε τι είναι η γλώσσα C++. Αρχικά, για εσάς που δεν το γνωρίζετε, η C++ είναι γλώσσα προγραμματισμού. Είναι ουσιαστικά ένας τρόπος που μπορούμε να φτιάξουμε, για παράδειγμα, προγράμματα, παιχνίδια. Έτσι, αν ενδιαφέρεστε για κάτι τέτοιο, συγχαρητήρια, βλέπετε το σωστό βίντεο. Λοιπόν, πρωτού ξεκινήσουμε και τρέξουμε κάποιον κώδικα C++, θα πρέπει αρχικά να κατεβάσουμε κάποια προγράμματα. Και τα καλά νέα είναι πως αυτά τα προγράμματα που θα κατεβάσουμε είναι δωρεάν. Αλλά πριν αρχίσουμε να την καθιστούμε, θα σας πω τι κάνουν. Το πρώτο πρόγραμμα που θα χρειαστούμε λέγεται IDE και ουσιαστικά μας βοηθάει να γράψουμε τον κώδικα και να τον τρέξουμε. Εκτός από αυτό, χρειαζόμαστε όμως και έναν compiler. Ο compiler ουσιαστικά είναι ο μεταγλωτιστής. Δηλαδή μεταφράζει κάτι όταν δεν γίνεται αντιληπτό από το πρόγραμμα σε κάτι ώστε να γίνει πιο αντιληπτό. Έτσι, όταν θα πληκτρολογούμε τον κώδικα, θα είναι εύκολο και για εμάς να το καταλαβαίνουμε, αλλά και για τον υπολογιστή. Με τη βοήθεια βέβαια του compiler. Πολλοί άνθρωποι κατεβάζουν ξεχωριστά το πρόγραμμα και τον compiler. Αυτό που θα σας προτείνω εγώ είναι να τα κατεβάσουμε μαζί. Θα ανοίξουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα περιήγησης, όποιο εσείς θέλετε, όποιο σας αρέσει να χρησιμοποιείτε, και θα πληκτρολογήσουμε την εξής διεύθυνση. codeblocks.org. Πηγαίνουμε λοιπόν εδώ που έχει σε σχέση με τις λήψεις ή και εδώ, είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Εδώ βλέπουμε τρεις διαφορετικές επιλογές. Εμείς θέλουμε να διαλέξουμε, τέσσερις μάλλον. Εμείς θέλουμε να επιλέξουμε την binary release. Εδώ βλέπουμε κάποιες επιλογές. Υπάρχουν για Windows, για Linux, για Mac. Ανάλογα με το τι πρόγραμμα έχετε, μάλλον τι προγράμματα έχετε στον υπολογιστή σας, θα κατεβάσετε και το αντίστοιχο πρόγραμμα. Εγώ θα επιλέξω το Windows, γιατί αυτά έχω, και θα επιλέξουμε τη δεύτερη επιλογή, αυτή που γράφει το MingW Setup, γιατί είναι αυτό που έχει και τον compiler μαζί. Υπενθυμίζω πως ο compiler είναι αυτός που θα βοηθήσει τον υπολογιστή μας να καταλάβει τι κάνουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν και θα κατεβάσουμε το πρόγραμμα από το sourceforge.net, γιατί είναι καλύτερη αυτή η επιλογή. Το αποθηκεύετε όπου εσείς θέλετε, κάνοντας κλικ βέβαια. Εγώ το έχω κατεβάσει ήδη, γιατί θεωρώ περιττό να δείξω πώς γίνεται η κατάσταση, γιατί πιστεύω πως είναι κάτι που το ξέρετε όλοι. Λοιπόν, αφού κατέβει το πρόγραμμά μας, θα σας εμφανίσει αυτό το εικονίδιο και κάνουμε διπλό κλικ για να μας ανοίξει το πρόγραμμα. Βέβαια, χρειάζεται λίγο το χρόνο του, τουλάχιστον στον δικό μου υπολογιστή, οπότε θα περιμένουμε λίγο. Ωραιότατα. Άνοιξε. Οπότε τώρα θα ακολουθήσουμε τα εξής βήματα. Πατάμε File και New Project. Βέβαια αυτό μπορούμε να το κάνουμε και όπως βλέπετε και εδώ πέρα Create a New Project, αλλά εμένα μου αρέσει καλύτερα από εδώ. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι μας βγάζει μία λίστα με κατηγορίες. Υπάρχουν πολλές όπως βλέπετε. Εμείς θα επιλέξουμε αυτή που λέει Console Application. Και είναι αυτό που χρησιμοποιείται τις περισσότερες φορές, η αλήθεια είναι. Πατάμε Go. Βεβαιωθείτε ότι δουλεύετε για C++ και όχι για C++. Πατάμε Next. Εδώ θα δώσουμε ένα όνομα στο project μας, ό,τι εμείς θέλουμε. YouTube π.χ. Και εδώ βλέπετε, εδώ θα επιλέξετε το που θέλετε να αποθηκευτεί αυτό σας το αρχείο. Επιλέγετε όπου σας αρέσει εσάς. Δεν παίζει κάποιο ρόλο ούτε το όνομα που θα δώσουμε, ούτε το που θα το αποθηκεύσουμε. Απλά είναι καλό να τα θυμόσαστε αυτά τα στοιχεία. Πατάμε Next. Εδώ πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι ο compiler βρίσκεται στο NGU GCC compiler,
Αυτό βασικά, οι υπόλοιπες εδώ ρυθμίσεις δεν μας επηρεάζουν κάπου και πατάμε finish. Παρ' όλα αυτά θα νομίζετε ότι δεν έχουμε δημιουργήσει τίποτα απολύτως, γιατί θα περιμένατε να δείτε κάτι. Για να επιβεβαιώσουμε ότι δημιουργήσαμε κάτι, πηγαίνουμε στο Sources και πατάμε πάνω στο C αυτό εδώ πέρα που πάτησα εγώ μόλις. Δίπλα μας δείχνει το αρχείο που έχει δημιουργηθεί. Κάνοντας διπλό κλικ εδώ, μας δείχνει το αρχείο που δημιουργήθηκε. Αυτές είναι λοιπόν οι εντολές ενός πολύ απλού κώδικα C++ γλώσσας. Βέβαια δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνουν αυτά που βλέπουμε, αλλά πιστέψτε με, είναι πολύ απλό πρόγραμμα που το μόνο που κάνει είναι να εμφανίζει απλά αυτή τη φράση εδώ, Hello World. Για να επιβεβαιώσουμε ότι όντως έχει εγκατασταθεί καλά το πρόγραμμα, πηγαίνουμε και κάνουμε στο κλικ, στο εικονίδιο Build and Run, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα με το βελάκι και αυτό το συμβολάκι δίπλα που έχει στις ρυθμίσεις συνήθως χρησιμοποιείται αυτό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να το πατήσουμε. Βλέπουμε μας εμφανίζεται ένα άλλο παράθυρο, το οποίο γράφει το Hello World, είναι το μήνυμα που σας είπα ότι εμφανίζει αυτό το πρόγραμμα. Αυτό είναι το αποτέλεσμά του. Άμα σας εμφανίσει αυτό, σημαίνει πως έχει γίνει σωστά η εγκατάσταση. Επαναλαμβάνω πως δεν θα καταλαβαίνετε τι σημαίνουν για σας αυτές εδώ οι εντολές, το int main, οτιδήποτε άλλο. Αλλά να είστε σίγουροι πως θα τα εξηγήσουμε στα επόμενα μαθήματά μας. Αυτά έχω προς το παρόν για εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και μην ξεχάσετε να σχολιάσετε τη γνώμη σας για το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο μάθημα.